Είμαστε στο θέατρο Σφενδόνη της Άννας της Κοκκίνου, η οποία ανεβάζει το Λαπουπέ. Η Ρίκα, τα κουτιά της, ο χώρος της, η ζωή της, αυτός ο κόσμος. Μιας και είμαστε στο Παλάς και μιλάμε για τη Μύδια, με τον Παπαϊωάννου είχα μια άνεση να συνεννοηθώ, γιατί είναι εικαστικός, μπορούσε να καταλάβει και να πάρει ένα installation, μια εγκατάσταση ως έχει και να πει την ιστορία του μέσα σε αυτήν. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά για να λειτουργήσει στο θέατρο αυτό το υλικό, αυτό το εργαλείο, πρέπει να το δουλέψουν, να το κατακτήσουν, να το κατανοήσουν άλλα σώματα. Ελπίζω σε ένα κύμα βίας. Δηλαδή στη Μύδια έχουν πέσει στο νερό, έχουν γίνει, ξέρεις, έχουν βραχεί. Ναι. Στην Πουπέ είναι αλλιώς, εκτίθεται πια, τα έχει πει όλα, επιτέλους έβρισε. Με έναν αντίστοιχο τρόπο μπορώ να ονειρευτώ οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το κάθε ένα υλικό μπαίνει για να εξυπηρετήσει κάτι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πολύ ισχυρή εικαστική εικόνα και πολύ πραγματική, αληθινή. Θα καταλήξει εκεί να αναπαριστάς τη ζωή, η αιμονή στην επανάληψη κάποιων κινήσεων, σχημάτων, διαδικασιών, στο τέλος αναπαριστά ένα «ον». Ζωγραφική είναι όλα αυτά. Δηλαδή λέω ότι είμαι ζωγράφος.